Πίσω στα δικά μας και θα επιστρέψουμε στη Χαλκιδική, διότι φορείς έστειλαν επιστολή στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για το πώς θα μπορέσει να παραμείνει ασφαλής η περιοχή από τον κορονοϊό. Παρόλο που υπάρχουν μόνο 3 ασθενοφόροι, η Θεσσαλονίκη είναι πάρα πολύ κοντά. Αν υπάρξει κάποια παραπάνω κρούσματα, θα τα αντιμετωπίσουμε όπως κάναμε μέχρι τώρα. Τήρουμε τα αποστάσεις όσο μπορούμε και κάνουμε το καλύτερο δυνατό. Να μην χαθεί το πλεονέκτημα που κέρδισε η χώρα μας το προηγούμενο διάστημα από ελλειπή σχεδιασμό στην τουριστική περίοδο, ζητούν οι φορείς στη Χαλκιδική. Διαπιστώσαμε ότι υπάρχουν κάποια κενά στο νομό Χαλκιδικής. Ζητάμε να καλυφθούν όλα αυτά τα κενά, να ξέρει ο κάθε επαγγελματίας του τουρισμού τι πρέπει να κάνει σε περίπτωση που υπάρχουν συμπτώματα ή κάποιο κρούσμα, να είναι όλα ξεκάθαρα, και αυτό για να έχουμε ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία στον τουρισμό το καλοκαίρι μας και να πούμε σε όλους τους ανθρώπους που θέλουν να επισκεφτούν τη χώρα μας και τη Χαλκιδική ότι πέρα από COVID-free υπάρχει και σχέδιο. Κατά την περσινή θερινή περίοδο στη Χαλκιδική κυκλοφορούσαν 5 ασθενοφόρα και 2 μηχανές του ΕΚΑΒ. Φέτος έχουμε μόλις 3 ασθενοφόρα σε 24ωρη βάρδια. Φορείς και εργαζόμενοι ζητούν να ενισχυθεί άμεσα το δυναμικό του ΕΚΑΒ στην περιοχή. Σύμφωνα με το προγραμματισμό του ΕΟΔΗ, στη Χαλκιδική θα κυκλοφορούν 6 κινητές μονάδες δειγματοληψίας για COVID θεωρητικά από 1η Ιουλίου. Να πάνε σε οποιοδήποτε μέρος χρειαστεί κατόπιν αίτησης γιατρού για να κάνουν το μοριακό τεστ. Έτσι ούτως ώστε οποιαδήποτε διαχείριση κρούσματος να είναι σε πολύ κλειστό κύκλος, να μεταφερθεί σε ξενοδοχείο COVID και στη συνέχεια αν χρειαστεί κάτι περισσότερο. Αυτό θέλουμε να προλάβουμε. Η δημόσια δομή να είναι έτοιμη να παρέμβει απευθείας εκεί που μένει ο πελάτης. Το επαγγελματικό επιμελητήριο Χαλκιδικής έχει 11.500 εγγεγραμμένα μέλη. Τα 6.000 αφορούν επιχειρήσεις που άπτονται του τουρισμού. Αν καταρρεύσει ο τουρισμός, καταραίει όλος ο νομός, υποστηρίζουν οι φορείς. Τα ύποπτα κρούσματα για COVID δεν θα γίνονται δεκτά στα κέντρα υγείας της Χαλκιδικής. Θα μεταφέρονται απευθείας είτε στο νοσοκομείο Πολυγύρου είτε σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Αυτό σημαίνει ότι τα ασθενοφόρα θα δεσμεύονται για πολύ μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Μας ανησυχεί ότι δεν υπάρχει δίκτυο το οποίο να μπορέσει να περιορίσει κάποιο κρούσμα στη γέννησή του και κατ' επέκταση στην επιδημία. Το νοσοκομείο δεν έχει μεγάλη δυνατότητα, έχει δυνατότητα να φιλοξενήσει 10 ύποπτα περιστατικά και δεν έχει τη δυνατότητα να κάνει γρήγορα τεστ σε περίπτωση που χρειαστεί κάτι